Καλώ τα παιδιά! Γεια σα, διευθυντή του Μειονεκτικού Σχολείου τη Οργάνωση Αρνόπου Σαββάχ με τον Πεδοσοκολί που σα έχουμε εδώ πέρα. Κορίτσια, τι κάνετε! Συνάντηση με μαθητές 6 μειονωτικών σχολείων της Ροδόπης είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός συζήτησε με τα παιδιά και τους δασκάλους τους για την λειτουργία των σχολείων, τις επιδόσεις των μαθητών και τα αιτήματα που έχουν, όπως την ενίσχυσή τους σε καθηγητές πληροφορικής και εικαστικών. Σας αρέσει. Μπράβο. Σας. Σοφία Πούφτση. Χάρηκα. Από Άνω Μπρισίνη. Γεια σας, Σοφία. Καλησπέρα. Και φορά τη μασκούλα σου, Κάτι μάσκες φοράμε ακόμα. Να πάω να τη γνωρίσουν και το Μουσείο της Ακρόπολης και το Βράχο της Ακρόπολης και ταυτόχρονα να πάνε να δουν και τη Βουλή, να δουν οι νόμοι που βγαίνουν, που ψηφίζονται οι νόμοι από τους βουλευτές, από τους υπουργούς, από τους πρωθυπουργούς. Να έρθουν να δουν και εδώ τι σημαίνει πρωθυπουργός, ποιος είναι ο πρωθυπουργός, παιδιά. Να μπροστά σα έχει τον κύριο Πρωθυπουργό, από εδώ την κυρία Υπουργό και από εδώ εμά. Εσά σα χαίρομαι. Εμεί βασικά προερχόμαστε από την οργάνη, εγώ από την Άνω Βυρσίνη. Την οργάνη βέβαια νομίζω ότι τη ξέρετε, έχει ξανάρθει με το συγχωρεμένο του παπά σα. Ο οποίο είχε μια πολύ στενή σχέση με τα χωριά τη Ιωαννίδα. Και δεν ξεχνάω, εγώ ήμουν τότε μικρό σαν αυτό. Δεν ξεχνάω ποτέ μου στη ζωή. Είχε πει ο συγχωρεμένο κύριο Μητσοτάκη εκεί μια φράση την οποία είναι ξεχαστή. Ισονομία, ισοπολιτεία. Αυτή τη λέξη, αυτή τη φράση την είχε πει μπροστά στην κοινότητα οργάνωση. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι εγώ ήμουν σε αυτή ναι. Τη σκέψη. Και η πρώτη φορά που επισκέφθηκα τα μειονεκτικά χωριά ήταν τότε, στο τέλος της δεκαετίας του 80. Και εκεί κατάλαβα πόση δουλειά έπρεπε ακόμα να γίνει, ώστε να γίνει πράξη ισονομία και ισοπολιτεία, την οποία διακήρυξε και εφάρμοσε πρώτος ο πατέρας μου, γι' αυτό και είχε πάντα πάρα πολύ στενές σχέσεις με την μειονότητα. Και από τότε πιστεύω ότι έχουν γίνει πολλά βήματα προόδου. Εσείς το ξέρετε καλύτερα εξάλλου από εμάς, πόση έμφαση θέλουμε να δίνουμε στην εκπαίδευση, στην υποχρέωση που έχουμε να έχουμε μειονεκτικά σχολεία, τα οποία όμως να μπορούν να παρέχουν την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση στα παιδιά μας και στις δύο γλώσσες που πρέπει να μπορούν και να μιλάνε καλά. Και βέβαια να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, γιατί ως εκπαιδευτικοί εσείς αναλαμβάνετε αυτόν τον δύσκολο και ιδιαίτερο ρόλο να εκπαιδεύσετε την επόμενη γενιά, όταν τα παιδιά μεγαλώσουν. Ελπίζω να έχουν τις ευκαιρίες, αυτά που θέλουν, να σπουδάσουν και σε ελληνικό πανεπιστήμιο, γιατί όχι να μην βρεθούν και αυτά τα παιδιά μετά από 20-30 χρόνια στη θέση που είστε εσείς σήμερα να εκπαιδεύουν την επόμενη γενιά.